Και από το Δήμαρχο Ιθάκης να περάσουμε στο δικό μας Δήμαρχο, τον Δήμαρχο της Πάτρας, τον κύριο Κώστα Πελετίδη, τον οποίο φιλοξενούμε σήμερα. Καλησπέρα, κύριε Πελετίδη. Καλησπέρα, Δημαρχέ. Καταρχήν, ευχαριστούμε που ανταποκριθήκατε άμεσα στην πρόσκλησή μας να βρίσκεστε σήμερα στην Μετρόπολη. Να ξεκινήσουμε με τις τελευταίες εξελίξεις όσον αφορά το 2019. Και τους μεσογειακούς αγώνες, τους παράκτιους μεσογειακούς αγώνες. Είδαμε σήμερα μία επιστολή που έχετε στείλει στον Υφυπουργό Αθλητισμού, τον κύριο Βασιλιάδη. Υπάρχει κίνδυνος να μην γίνουν οι αγώνες, κύριε Πελετίδη? Εύχομαι να μην φτάσουμε σε αυτό το σημείο, αλλά το θέμα είναι ότι έχουμε καθυστερήσει πάρα πολύ, γιατί τώρα πλέον τον Αύγουστο γίνονται οι παράκτιοι. Ο χρόνος τρέχει. Και επειδή ξέρουμε ότι επειδή τα έργα αυτά γίνονται και μέσω του δημόσιου, που είναι και λίγο αργόστροφο, ίσως έως και πολύ, φοβόμαστε. Και γι' αυτό και ζητούμε και να έρθουμε σε επαφή και να δούμε πού βρισκόμαστε. Δεν έχουμε ενημέρωση. Οπότε να δούμε και γιατί... Γιατί δεν έχετε ενημέρωση, Δημαρχέ? Δεν υπάρχει εκπρόσωπος του Δήμου μέσα στην... Δεν συνεδριάζει η Οργανωτική Επιτροπή. Δεν συνεδριάζει. Μάλιστα, άρα δεν υπάρχει κανένα νεότερο όσον αφορά ούτε τις υποδομές που πρόκειται να γίνουν, λέτε. Ούτε το τι γίνεται. Ούτε το χρονοδιάγραμμα, ούτε τίποτα. Τα χρήματα, και είναι μόνο λίγοι. Ναι, κυρίως η χρηματοδότηση. Είχαμε κάνει μία συνάντηση πριν από 2 μήνες. Γιατί περίπου. Και πάλι είχατε κρούσει τον κόδωνα του κινδύνου πριν και από 2-3 μήνες. Και τότε πάλι βρεθήκαμε και είπαμε ορισμένα ζητήματα, γιατί σε αυτά θα εμπλακεί και ο Δήμος. Είναι ορισμένα ζητήματα που πρέπει να έχουμε κι εμείς μία προετοιμασία. Είναι κάτι το οποίο μας ενδιαφέρει, γιατί και εμείς πρέπει να κάνουμε τον προγραμματισμό μας, να δούμε ορισμένα θέματα. Θα δούμε. Άρα, ελπίζω να γίνει δεκτό το αίτημά μας να βρεθούμε και να μας δώσουν εξηγήσεις. Δημαρχέ, σας φοβίζει το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών που θα σήμαινε ίσως και νέες καθυστερήσεις στο ζήτημα της διοργάνωσης των παράκτηνων μεσογειακών αγώνων? Από την αρχή εμείς εκφράσαμε μία προβληματισμούς. Διότι όταν βάζεις κάποιους στόχους, πρέπει να έχεις και τα εργαλεία για να το υλοποιείς. Αν αυτά τα εργαλεία δεν είναι από την αρχή ξεκαθαρισμένα, τι έχουμε, τι χρειάζεται να κάνουμε αυτό, έχουμε τα χρήματα πρώτο και κύριο. Πόσος είναι ο προϋπολογισμός, θα προχωρήσουμε, έχουμε τους ανθρώπους μας που πρέπει να κινηθούν αυτό, ξεκινάς αμέσως, δεν το αφήνεις να πάει. Εμείς εξ αρχής είχαμε στοιχεία ότι τα πράγματα δεν είναι καθαρά. Και αυτά από την αρχή και πριν αναλάβουμε τους αγώνες και στη διάρκεια και στη συνέχεια, τονίζαμε ότι τα στοιχεία για να μπορέσει να πεις με ασφάλεια ότι πάμε να αναλάβουμε μία οργάνωση και να τη φέρουμε σε πέρας όπως μας αρμόζει. Αλλά ας μην μείνουμε, λέω, στο αρνητικό και τους φόβους, να παλέψουμε να ολοκληρωθούν και να γίνουν αυτά που πρέπει, και αυτό που κάνουμε είναι και μία μορφή για να πούμε ότι... Ως μέτρο πίεσης, λέτε, να ενεργοποιηθούν. Να δούμε, βεβαίως, για να δούμε τι γίνεται, γιατί... Εάν αυτά δεν προχωρήσουν, έχουμε και την εμπειρία και από τη λειτουργία του Δήμου, πόσο καθυστερούν ορισμένα πράγματα όταν δεν έχεις τους δικούς σου εργαζόμενους να πας να παρεμβαίνεις, να φτιάχνεις, και όταν εξαρτάσαι από κάποιον άλλον, ο οποίος αυτά εμπλέκονται πολλές φορές, λες ότι θα τα αναλάβει. Σε περίοδο τώρα ο Δήμος, όπου λείπουν εργαζόμενοι πολύ, έτσι, δεν υπάρχουν τα αυτά. Εντάξει, και πέραν, το λέω γενικότερα, όταν μπλέκουμε με εργολάβους, ότι θα δώσεις την δουλειά σε κάποιον. Αυτά μπλέκονται μεταξύ τους, χρησιμοποιούν τα νομικά τους εργαλεία. Θα είμαι η γραφειοκρατία, οι ενστάσεις που γίνονται, λέτε όλα αυτά. Και τα οποία μερικές φορές, ας πούμε, σε βγάζουν έξω από τα πλαίσια που εσύ θεωρητικώς τα έχεις βάλει, ότι ναι, μπορεί και να το κάνω, αλλά μπορεί να γίνει και κάτι, να στραβώσει κάτι. Αλλά αν δεν έχεις χρονικό περιθώριο να το διορθώσεις, πού πάει μετά το πράγμα? Μάλιστα, μάλιστα. Άρα λοιπόν περιμένετε, έχετε κάποια απάντηση από τον κύριο Βασιλιάδη για το αν θα συναντηθείτε ή όχι? Σήμερα το στείλαμε, εντάξει, πιστεύω ότι θα ανταποκριθεί. Δεν νομίζω ότι θα έχει λόγο να μην... Να ανταποκριθεί, αλλά έχει να σας πει και κάτι. Θα το δούμε. Εμείς δεν ξεκινούμε με κακοπροαίρετα, πάντα ξεκινούμε με μια καλή διάθεση και ελπίζουμε να υπάρχει, να δούμε τα στοιχεία και να δούμε τι μπορεί να γίνει. Μάλιστα. Προεκλογική περίοδος, κύριε Πελετίδη, και βλέπουμε ότι συνεχώς γίνονται ανακοινώσεις για άλλους υποψήφιους δημάρχους. Και μάλιστα πριν από λίγες ημέρες είχαμε εδώ τον υποψήφιο δήμαρχο Πάτρας, τον κύριο Γρηγόρη Αλεξόπουλο, ο οποίος είπε χαρακτηριστικά ότι με την οτροπία που έχει και την πολιτική που ακολουθεί η νυν δημοτική αρχή, δεν ήταν προσωπικό, όχι ο δήμαρχος, η νυν δημοτική αρχή με την πολιτική που ακολουθεί, πάει την πόλη πίσω. Δεν πάει μπροστά, δεν υπάρχει καμία ανάπτυξη. Και ότι οι διαμαρτυρίες, τα σουβλάκια, όπως είπε χαρακτηριστικά,
δεν φέρουν καμία ανάπτυξη στην Πάτρα που δεν τις αξίζει. Και οι πορείες καλές είναι, αλλά ναι, όχι για να μπορέσουν να σου φέρουν δουλειά, δεν φέρνουν δουλειές αυτού του είδους κινητοποίησης, λέει ο κ. Αλεξόπουλος. Προφανώς είναι απόν από την Πάτρα ο κ. Αλεξόπουλος. Διότι αυτά, ας πούμε, που γίνονται στην Πάτρα είναι πρωτόγνωρα. Κάποιος ο οποίος δεν μένει εδώ πέρα ή κινείται όχι ζωντανά μέσα στην πόλη, μόνο αυτός μπορεί να πει ότι αυτά που γίνονται στην Πάτρα, και δεν είναι το λέμε εμείς, το λένε και οι δήμαρχοι και όλοι που παρακολουθούν στοιχειοδός και από άλλες πόλεις, έχουν εντελώς μια διαφορετική εικόνα. Πρωτόγνωρα πράγματα. Δηλαδή, στη διαδρομή που κάνει για να πάει στο σπίτι του, δεν βλέπει μία ολόκληρη 2 χιλιόμετρα μήκος πάρκου, το οποίο, εάν ακολουθούσαμε τους βηματισμούς, διότι ο κ. Αλεξόπουλος δεν είναι, είχε φέρει την ανάπτυξη και ήρθαμε και την καταστρέψαμε εμείς προφανώς. Όταν λέει ότι δεν υπάρχει ανάπτυξη, άρα υπήρχε δηλαδή. Δεν είναι ότι ο Λαδόπουλος, όλα αυτά έχουν καταστραφεί από άλλες πολιτικές και που συνεχίζονται σήμερα και σήμερα γίνονται τα πράγματα. Εμείς αυτό το οποίο γίνεται είναι πρωτοφανές στην πόλη μας, πρωτοφανές. Ό,τι ζητούσε η πόλη μας για 20 χρόνια υλοποιούνται από αυτή τη δημοτική αρχή. Μόνο ένας ο οποίος δεν βλέπει, έχει εμπάθεια και έτσι δεν μπορείς να κάνεις και δεν μπορείς να είσαι και αξιόπιστος συζήτητης, γιατί τα πράγματα ένα και ένα κάνουν δύο, ή βλέπουμε ή δεν βλέπουμε, γιατί αλλιώς τι συζήτηση να κάνουν. Αν δεν βλέπεις, ας πούμε, για παράδειγμα, ότι με τις δικές μας δυνάμεις το 40% των σχολικών συγκροτημάτων έχουν γίνει άλλα σχολεία συνθέμελα, που για αυτά θα χρειαζόντουσαν πολλά εκατομμύρια, και εμείς με μια διαμόρφωση μιας της δομής της λειτουργίας της αυτεπιστασίας μας τα έχουμε γυρίσει και τα έχουμε φτιάξει να είναι τέτοια που να είναι αξιοπρεπέστατα και να μπορούν τα παιδιά μας να περνούν ωραία. Όταν βλέπεις ότι το σύνολο των ζητημάτων, λέμε, ας πούμε, κατασκηνώσεις, η παραλιακή ζώνη, το γεγονός ότι πέρασε και η παραλιακή ζώνη και πάμε μέσα σε αρχιτεκτονικό διαγωνισμό να προχωρούμε, ξεκινάει το Αρσάκιο. Για πόσα χρόνια το Αρσάκιο ήταν ακινητοποιημένο? Δεν το ξέρανε. Και ποιος το είχε κινητοποιημένο για δεκαετίες? Και ποιος έρχεται και το φέρνει? Την επόμενη εβδομάδα ξεκινάει ο εργολάβος για να μπει μέσα για να φτιάξει το Αρσάκιο και να γίνει δημαρχείο, να αποκτήσει ζωή. Πόσα χρόνια είναι η εμπορική σχολή από πιο πάνω και το πειραματικό στη Μανιακίου και Κορίνθου, το οποίο ήταν σε μια κατάσταση παρατημένη, εγκαταλελειμμένο, χρόνια και χρόνια. Και ποιος είναι που το φέρνει στη ζωή? Δεν παρακολουθούν ότι εκεί γίνονται έργα και ότι φτιάχνεται ένας παιδικός σταθμός καινούριος? Αυτό τι είναι? Δεν είναι ανάπτυξη? Τι εννοούν ανάπτυξη? Αν εννοούν ανάπτυξη τιμή ζωή, ότι κάποιος θα κερδίσει, τότε αυτοί κινούνται για να ικανοποιήσουν εκείνα τα αιτήματα. Θα, εντάξει, να το συνεχίσουν. Εμείς ικανοποιούμε τα αιτήματα του πατραϊκού λαού. Γι' αυτούς αγωνιούμε. Δηλαδή, οι σταφιδικές αποθήκες, οι οποίες ξεκινούν και θα γίνουν πολιτιστικό αθλητικό κέντρο, δεν είναι ανάπτυξη? Είναι ανάπτυξη μιας ολόκληρης περιοχής. Διότι εκεί θα πάνε τα παιδιά μας. Τόσο στην πολιτιστικό τομέα, με την ηλεκτρονική του βιβλιοθήκη, με την πολυχώρο του για να κάνουν τις παραστάσεις τους, για να αναπτύξουν τον πολιτιστικό. Την περιοχή των Ιταιών, λέτε, στις πρώην αποθήκες του ΑΣΟ. Στις πρώην αποθήκες του ΑΣΟ. Είχαν οι δυνάμεις οι προσκύμενες στον κύριο Αλεξόπουλο, αλλά και σε άλλους στο παρελθόν, τους παραδώσαμε θησαυρό, τα σφαγεία. Και τι μας παραδώσανε? Χρυσάφι τους δώσαμε, κάρβουνο μας παραδώσανε. Και εμείς ερχόμαστε τώρα τα σφαγεία να τα επαναφέρουμε ξανά στη ζωή. Να πάμε στο Λαδόπουλο που τόσα χρόνια είναι ακινητοποιημένος, 20 χρόνια, και το βάλαμε πλέον να πάρει με προσπάθεια ατελείωτη να το βάλουμε σε μία σειρά, να πείσουμε τους κυβερνώντες ότι πρέπει αυτό το πράγμα να μπει στη ζωή. Και δεν θα μπει στη ζωή σαν κτηριακό συγκρότημα. Μπαίνει στη ζωή μιας ολόκληρης περιοχής, διότι αυτή η περιοχή θα πάρει άλλη διαδρομή. Να πούμε ότι το 2006. Οι πολιτικές δυνάμεις αυτές που κυριαρχούσαν, τους οποίους θέλουν να επανέλθουν πάλι, ότι παραδώσανε, τους δώσαμε το εργοστάσιο τέχνης. Και τι μας παραδώσανε? Πάλι χρυσάφι τους δώσαμε. Να είναι ζωντανό, να το βάλουν σε λειτουργία, να το απολαύσει ο πατραϊκός λαός. Και το αφήσανε και τον καταλείψανε. Και το διαλύθηκε. Και ερχόμαστε εμείς σήμερα να το ξαναβάλουμε στη ζωή. Και να έχουμε έναν χώρο μέσα στην πόλη μας που να είναι και 950 θεατές,
να μπορείς να παρακολουθήσεις μουσικές εκδηλώσεις, θεατρικές εκδηλώσεις, δικές μας. Ο Αλεξόπουλος, πάντως, Δήμαρχε, το τοποθετεί ότι είστε κατά της ανάπτυξης από μία σειρά έργων που πρέπει να γίνουν. Αναφέρει συγκεκριμένα τον σιδηρόδρομο, ότι είστε ενάντια στον σιδηρόδρομο. Ότι είστε ενάντια και στο φυσικό αέριο, στην έλευση του φυσικού αερίου στην περιοχή μας. Τι απαντάτε σε αυτά? Για να δούμε ένα προς ένα. Ο κύριος Αλεξόπουλος έλεγε, επειδή αυτοί είναι σαν τα καλά παιδιά πάντοτε στην πόλη μας. Αυτοί ήταν τα παιδιά τα οποία το σύστημα τους έλεγε σήκω χεράκι, σήκω ένα χεράκι. Κατέβασε χεράκι, κατέβασε. Εμείς είμαστε κακά παιδιά. Δεν υπακούμε σε αυτές τα κελέσματα. Εμείς τι είπαμε? Θέλουμε το τρένο. Βεβαίως το θέλουμε. Μα το τρένο είναι το... Για το τρένο παλεύουμε. Εμείς παλεύουμε. Γιατί είναι ένα μαζικό μέσο μετακίνησης των ανθρώπων και το οποίο είναι από χρόνια ολόκληρα στον προγραμματισμό μας και στο πρόγραμμά μας και στη θεωρία μας, διότι αυτό είναι το μέσο το οποίο πρέπει να κυριαρχεί. Πριν όμως δεν κυριαρχούσε. Τώρα που ήρθε, εμείς τι λέγαμε? Λέγαμε ότι να έρθει το τρένο. Αλλά πώς θα έρθει το τρένο? Θα έρθει επιφανειακά να διαιρέσει την πόλη μας? Να έρθει όπως? Αυτή ο κύριος Αλεξόπουλος και η παρέα του και όλοι οι υπόλοιποι τι λέγανε? Λέγανε να περάσει όπως, ότι καθυστερούμε να προχωρήσει, ότι δεν γίνεται, ότι αυτά που λέμε είναι τρελά πράγματα. Πριν όμως εμείς που λέγαμε ότι αυτοί που λέγανε ότι είναι τρελά πράγματα, σήμερα έρχονται και τρέχουν και λένε ότι να πάρουμε κι εμείς μερίδιο. Δεν το λέγαμε και ακριβώς έτσι? Μα τι λέγατε? Λες και κάτι και δεν ακούγανε, δεν βλέπανε. Δεν τους βλέπανε, ας πούμε, που τους ειρωνευόντουσαν, ας πούμε, στις συναντήσεις που είχαμε. Εμείς δεν κατεβάσαμε όμως τα όπλα. Σηκωθήκαμε, πήγαμε 1, 2, 3, 4, 5, 10 φορές στο Υπουργείο, σε τέτοιο σημείο που να λένε, ας πούμε, τι πλέον, ας πούμε, ότι αυτός ο Δήμαρχος εδώ δουλεύει. Δεν έχει δημαρχείο. Εδώ είναι στην... Έρχεται εδώ πέρα, εργάζεται. Πας για να πείσεις πρώτα και κύριε. Με την κοινή λογική ότι θα φτιάξουμε ένα τρένο. Το τρένο δεν είναι για μία μέρα. Δεν είναι τρενάκι που παίζουμε. Είναι τρένο το οποίο θα μπει στη ζωή μας. Το τρένο αυτό θα είναι εδώ πέρα για αιώνες. Άρα τι πρέπει να έχεις? Ένα παιχνιδάκι το παίρνεις και το αντικαθιστάς με ένα άλλο παιχνίδι. Εμείς φτιάχνουμε μία υποδομή τεράστια. Και φτιάξαμε αυτή. Πετύχαμε και κλαίγανε και στεναχωριόντουσαν που έγινε αυτή η επιτυχία. Και αφισβητούν αντί να πούνε ότι ναι. Υπόγεια διέλευση, έτσι. Να πάμε στην υπόγεια διέλευση, να έχουμε τον προαστιακό μας, να έχουμε ένα γραμμικό πάρκο. Σε ποια πόλη υπάρχει επί 6,5 χιλιόμετρα γραμμικό πάρκο, όπου μπορεί να κάνει ένα ποδηλατόδρομο, να περπατά, να κινείσαι? Αυτό είναι πλέον ανάπλαση μια ολόκληρη περιοχή ευρύτερα. Αλλά βγαίνουμε και λέμε, για παράδειγμα, ότι αυτό δεν είναι ανάπτυξη. Το φυσικό αέριο να έρθει. Πώς θα έρθει όμως το φυσικό αέριο? Το φυσικό αέριο δεν μπορείς να χτίσεις και να πεις, ας πούμε, δεν τηρήσουμε τους κανόνες. Πού θα αποθηκευτεί? Πήγαμε εμείς στο Υπουργείο και πιάσαμε τη συζήτηση με το φυσικό αέριο. Και ενώ λέγανε, ας πούμε, ότι είναι ένας μικρής κλίμακας έργο, απεδείχθη ότι είναι σημαντικής κλίμακας. Και εκεί στη συζήτηση που είχαμε στο Υπουργείο είπαν ότι η αποθήκευση όπου θα γίνει δεν μπορεί να γίνει στην περιοχή της, του χώρου που είναι ο Δήμος Πατρέων, διότι δεν προβλέπεται από το Γενικό Πολυδομικό Σχεδιασμό και δεν μπορεί να διοδοτηθεί μια τέτοια άλλη. Να ζητηθεί ένας άλλος χώρος. Έτσι, άρα θα πρέπει για αποθηκευσή του να είναι κάπου αλλού. Γιατί μας είπανε πού θα το αποθηκεύσουνε? Θα πάμε να ξανακάνουμε αυτό που γινόταν παλιά, που φτιάξαμε, ας πούμε, για παράδειγμα, για την αποχέτευση. Φτιάξαμε τη διαδρομή και δεν έχουμε αποδέκτη. Δηλαδή θα φτιάξουμε εμείς, θα σκάψουμε όλη την Πάτρα και δεν θα έχουμε από πού θα έρθει το φυσικό αέριο? Μα αυτά είναι πολύ απλά πράγματα. Πού υπάρχει ιδέα? Ή στο γεγονός, ας πούμε, για τον πύρο παραπύρο, για παράδειγμα, που σκοτώνονται, τι και καλά πρέπει να πληρώσουν οι πατρινοί, μην τυχόν και πάρουμε τη λειτουργία. Να πάρουμε... Σας κατηγορούν ότι εσείς δεν θέλετε να υπάρχει φθηνό νερό στον κόσμο με τη στάση που κρατάτε. Μα τι φθηνό νερό? Εμείς τζάπα θα το πάρουμε. Αυτή μετά από λίγο καιρό, όταν θα το γίνει αυτό το οποίο λέμε. Εμείς τι λέμε? Εμείς λέμε ότι το νερό θα έρθει στους δήμους μας, όχι μόνο το δικό μας, και στην Δήμο Αχαΐα. Δυτική Αχαΐα, στον Δήμο Ερυμάνθου. Βεβαίως θα πάει δωρεάν. Γιατί? Μα είναι ένα φυσικό αγαθό. Ένα κράτος το οποίο μας φορολογεί. Πληρώνουμε, κάνουμε φορολογικές δηλώσεις. Πληρώνουμε ΦΠΑ, πληρώνουμε ένφια, πληρώνουμε τα πάντα, τέλεια, χίλια δύο πράγματα. Μάλιστα. Και θα έρθουμε να ξαναπληρώσουμε. Μάλιστα. Και λέμε εμείς ότι αυτό το θέλουμε να έρθει δωρεάν. Αυτοί τι λένε? Να πάρουμε να το λειτουργήσουμε. Με αυτό να το λειτουργήσεις και να κάνεις φορέα, αυτό δεν είναι κενό περιεχομένου. Αυτός που θα έχει το φορέα τι θα κάνει? Θα πληρώνει τα έξοδά του. Μα τα έξοδα αυτά από πού θα τα πάρουμε? Από τον Δήμο. Και ποιος είναι ο Δήμος? Ο Δημότης.
Επομένως, πού είναι το θέμα. Δηλαδή, κατεβαίνεις εσύ, είσαι δήμαρχος Πατρέων, κατεβαίνεις για δήμαρχος Πατρέων και κατεβαίνεις, ας πούμε, για να κάνεις, ας πούμε, να εξυπηρετήσεις κεντρικές επιλογές που λένε ότι οι δημότες θα πληρώνουν και θα ξαναπληρώνουν. Εμείς λέμε ότι δεν θα πληρώσει. Πλήρωσε. Πλήρωσε και πληρώνει πάρα πολλά χρήματα. Άρα θα πρέπει να πάρει και κάποια αυτά από τα χρήματα που δίνουμε, θα πίσω. Πρέπει να επανέρχονται να πίσω και με κάποια έργα. Τι θα πάρουμε εμείς στο τέλος. Ποιο είναι το όραμά σας, κύριε Δήμαρχε, για τον Δήμο της Πάτρας? Το όραμά μας είναι να έχουμε μία πόλη στην οποία να μην υπάρχουν άνεργοι. Να μην υπάρχει φτώχεια. Αυτό είναι το οποίο είναι το κυρίαρχο ζήτημα το οποίο ζούμε. Πώς θα το καταφέρετε αυτό, θα διεκδικήσετε, θα συνεχίσετε να διεκδικείτε? Θα συνεχίσουμε τους αγώνες μας, φυσικά. Στενοχωριούνται που αγωνιζόμαστε. Μα πώς αλλάζει η συνείδηση των ανθρώπων? Πώς πιέζονται αυτοί που κυβερνούν? Γιατί θα σου κάνει το χατήρι, αφού εσύ είσαι ένα καλό παιδί, αφού και δεν βγάζει. Αυτούς ξαναθέλουμε να έρθουν? Διότι αυτό ήταν το που είχαμε πριν. Ότι δεν μιλάς, δεν λαλάς, γιατί και είναι σωστά με την γενικότητα τη φιλοσοφία, διότι δεν επιδιώκουν ανατροπές. Εμείς λέμε ότι πώς θα γίνει για να πώς θα φύγεις από τη φτώχεια. Πώς θα είναι δυνατόν ένας άνθρωπος ο οποίος ζει με 300 ευρώ, 350, 400 ευρώ το 2018. Μα το 2018 πηγαίνουμε εμείς και πηγαίνεται προσγείωση στον Άρη. Πηγαίνουμε, βλέπουμε την Αθήνα την πλευρά της Ελλήνης. Γίνονται επαναστάσεις, ας πούμε, στην τεχνική και στην επιστήμη. Και γυρίζει η ζωή να πάει πίσω. Να πάμε δηλαδή να υπάρχει η νέα γενιά να ζει χειρότερα από τη γενιά των γονιών του. Πότε ξανά γίνει αυτό στην ανθρωπότητα? Και θα κάθεσαι εσύ βουβός, ήσυχος, σιωπηλός. Και θα περιμένεις από κάποιον ο οποίος θα έρθει να σου λύσει αυτά τα προβλήματα? Δεν θα πρέπει να ξεσηκωθεί ο κόσμος? Και εσύ, σαν δήμαρχος που είσαι, με ποιος θα είσαι? Με αυτός που λένε κάτσε ήσυχος, μη μιλάς, μη λαλάς, άστο, θα το λύσουν οι άλλοι? Νοιάζεται κανείς για κανέναν άλλον? Άμα δεν βγεις εσύ να φωνάξεις, ποιος θα φωνάξει? Και την όλη, ποιος θα φωνάξει? Τι θα γίνουν τα παιδιά μας? Ποια δουλειά θα πάνε να κάνουν? Σε ποιον τομέα υπάρχει δουλειά? Ο Δήμος Πατρέων έχει προσωπικό αυτή τη στιγμή? Δεν θα πρέπει να φωνάξουμε? Δεν βγαίνουν στη σύνταξη? Πώς θα λειτουργήσει αυτός ο Δήμος? Τη μία μέρα θα φωνάζεις και θα πηγαίνεις και θα λες ότι έχω 1000 προβλήματα με την κοπή των δέντρων, με τη λακκούβα, με το οτιδήποτε. Και απ' την άλλη δεν θα μιλάς ότι πρέπει να έχουμε προσωπικό μόνιμο. Μα πώς θα γίνουν αυτά? Χωρίς αγώνες? Θα κάθεσαι ήσυχος? Και τέτοιους δημάρχους θέλουμε εμείς στην Πάτρα? Καλά παιδιά. Τα οποία, ναι, αλλά από αυτή την πολιτική που λένε ότι αυτοί θα ακολουθήσουν, ποιος ωφελείται? Οφελούνται αυτοί που έχουν το χρήμα. Διότι αυτοί αδιατάραχτα θα πορεύεται η πολιτική τους. Και θέλουν τέτοιους δημάρχους. Ο πατραϊκός λαός ποιος θέλει? Μέχρι στιγμής πάντως έχουν εκδηλώσει αρκετή την θέλησή τους για να είναι υποψήφιοι οι δήμαρχοι της Πάτρας και έχουμε και τον Νίκο τον Νικολόπουλο, ο οποίος προχθές, πριν από λίγες ημέρες, κάλεσε όλους τους υποψήφιους δημάρχους, ακόμα και ο ίδιος αν κατέβει, ότι όποιος περάσει στο δεύτερο γύρο ενάντια στον Πελετίδη, όλοι μαζί να πάμε ενάντια στον Κώστα Πελετίδη. Και βέβαια είπε αρκετά για το ότι έχετε παραδώσει το Δήμο, λέει, σε ένα σταλινικό κομμουνιστικό κόμμα Ελλάδος. Είστε και το φαβορί για το δεύτερο γύρο, κύριε Δήμαρχε, το ξέρετε. Είναι συνεπείς με την ιδεολογία τους. Είναι συνεπείς, διότι αυτοί τι λένε? Εμείς σαν δημοτική αρχή με ποιον είμαστε? Με το συντριπτική πλειοψηφία του πατραϊκού λαού. Εμείς δεν ξεχωρίζουμε κανέναν. Δεν λέμε ότι αυτός είναι ο κουκουέ, αυτός είναι δικός μας, αυτός είναι Νέα Δημοκρατία, δεν είναι δικός μας. Εμείς έχουμε κάνει ένα διαχωρισμό πολύ διαφορετικό. Εμείς λέμε ότι κοίταξε να δεις, είσαι εργαζόμενος. Εσένα σε κονιορτοποιούν. Τι θέλουν να σου κάνουν? Διχόνια. Θα σου λένε ότι εσύ είσαι Νέα Δημοκρατία, εσύ είσαι Πασόκ, εσύ είσαι ΣΥΡΙΖΑ, εσύ είσαι ΚΚΕ. Όχι ενωμένοι μαζί. Εμείς λέμε ότι όχι, είσαι εργαζόμενος. Εσύ είσαι μικρομεσαίος. Σε καταστρέφουν ποιες? Οι πολυεθνικές, οι αλυσίδες, τα πολυκαταστήματα. Μαζί με τους εργαζόμενους, τους αγρότες που ξεκληρίζονται. Άρα οι συντριπτικοί, αυτοί που χτίζουν την πόλη μας. Άρα αυτοί πρέπει να είναι μια αγροθήκη. Και εμείς λέμε ότι εσείς είστε μαζί μας. Εμείς είμαστε μαζί σας. Είμαστε ένα επομένως. Και απέναντι μας ποιον έχουμε? Έχουμε αυτούς οι οποίοι κερδίζουν από αυτή την υπόθεση. Φυσικό είναι ότι αυτοί χάσαν τα αυγά και τα πασχάλια τώρα. Διότι εμείς χαλάσαμε τη σούπα. Δεν έρχονται, δεν αφήνουμε εύκολα να έρθει κάποιος. Διότι αυτά που γίνονται, γίνονται πρωτόγνωρα πράγματα στην πόλη μας και τα οποία φυσικά εμείς λέμε ότι θα πρέπει να συνεχιστούν και θα κερδίσει ο πατραϊκός λαός. Φυσικό είναι ότι αν είναι απέναντί μας, θα πρέπει να συνασπιστούν. Το θέμα είναι ο πατριακός λαός τι θα κάνει. Γιατί βγαίνουν, ας πούμε, για παράδειγμα, κουνάνε το δάχτυλο στους συμπολίτες μου και του λένε ότι εσύ, μα είσαι Νέα Δημοκρατία, πώς έγινε και ψήφισες αυτόν τον δήμαρχο, ο οποίος είναι κομμουνιστής, εσύ που είσαι στο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί το κάνουν αυτό?
Γιατί δεν ξέρουν οι συμπολίτες μας τι ψηφίζουν, δεν ξέρουν γιατί μας αγαπούν και γιατί τους αγαπούμε. Μα σας κατηγορούν όμως ότι ακολουθείτε κατά γράμμα την πολιτική του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος ή αν θέλετε και να το πάμε και ακόμα πιο πολιτική... λαϊκά ότι ό,τι σας λένε κάνετε. Λοιπόν. Τι απαντάτε σε αυτό. Ό,τι λέει ο Περισσός. Όπως το λένε. Ο Περισσός είπε να πάμε να φτιάξουμε το Νότιο Πάρκο, το οποίο δεν το ωφελείται ο πατραϊκός λαός. Ο Περισσός είπε να πάμε να φτιάξουμε στην Μποροπανήγυρη να κάνουμε το πάρκο και δεν το ευχαριστεί ο πατραϊκός λαός. Μας είπε να πάμε να κάνουμε στις σταφιδικές αποθήκες να τις κάνουμε πολιτιστικό κέντρο, αθλητικό κέντρο και δεν το ευχαριστεί. Τι να φτιάξουμε στην πόλη μας παιδικές χαρές που να τις σχεύεται και να τις αλλάξουμε όλες και δεν τις ευχαριστεί ο πατραϊκός λαός. Να πάμε να κάνουμε την πλάση, να κάνουμε κατασκηνώσεις παιδικές για να πάνε τα παιδάκια μας να χαίρονται, να έχουμε σχολεία τα οποία να λάμπουν, να έχουμε μια πόλη που να λειτουργεί. Και αυτό είναι ένα τέχνασμα. Εμείς δεν λέμε ότι προσπαθούν να κάνουν δύο πραγματάκια. Το ένα είναι ότι είναι κακό το ΚΚΕ, διότι πολιτικά ο καθένας μας έχει τις τοποθετήσεις του. Εμείς με τους εργαζόμενους μας, που ο καθένας ανήκει σε άλλο πολιτικό χώρο, τι του λέμε. Του λέμε, άστο. Έχουμε δρόμο να τον πάμε. Εγώ είμαι ΚΚΕ, εσύ είσαι ΣΥΡΙΖΑ, όλος είναι Νέα Δημοκρατία. Πολύ ωραία. Θα πορευτούμε. Έχουμε καιρό να τα λύσουμε αυτά τα θέματα. Εγώ λέω ότι είναι καλό το ΚΚΕ. Εσύ λες ότι είναι Νέα Δημοκρατία. Ο άλλος λέει ότι είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Έχουμε αποφασίσει ότι θα κάνουμε πέντε πράγματα εδώ πέρα σε αυτή την πόλη μας υπέρ αυτών που πραγματικά δουλεύουν και κουράζονται. Συμφωνούμε. Πάμε. Εμείς βγάλαμε 12 διευθυντές και 54 τμηματάρχες και δεν ρωτήσαμε κανέναν που ανήκει. Κανέναν. Λάτε εδώ πέρα. Δουλειά θα κάνουμε. Θα δουλέψουμε όλοι μαζί. Δεν με ενδιαφέρει που ανήκεις και τι είσαι. Αυτά τα βρούμε. Έχουμε δρομολόγιο μεγάλο. Όταν αγωνίζεσαι για τη ζωή, και εγώ αλλάζω, και ο άλλος αλλάζει. Λέω εγώ, λέει και εκείνος. Μία οπτική γωνία, άλλη οπτική γωνία. Όλοι γινόμαστε σοφότεροι. Συνεργασία λοιπόν για το καλό του Δήμου της Πάτρας. Σαφέστατα. Και όταν προσβάλλουν τον πατραϊκό λαό, λες και ο πατραϊκός λαός διζένει το δάχτυλό του. Όταν του λένε, ας πούμε, ότι κοίταξε να δεις, αυτός είναι. Δεν ξέρει δηλαδή ο πατραϊκός λαός από πού προέρχεται το καθένα. Και γιατί συμπορευόμαστε. Και γιατί πολλά πράγματα που γίνονται στο Δήμο μας γίνονται από ανθρώπους που δεν ανήκουν μόνο στον ΚΚΕ, γίνονται και σε όλους τους πολιτικούς χώρους. Βάζουν πλάτη γιατί καταλαβαίνουν. Και φυσικά τα χνότα μας, αυτή την πόλη, επειδή είναι μεγάλη αλλά είναι και μικρή, είναι γνωστά. Γνωριζόμαστε όλοι. Ξέρει ο καθένας ποιος είναι, τι είναι, πώς είναι, πώς προχώρησε, τι έκανε. Το κάθε του βήμα είναι γνωστό. Μάλιστα. Όμως ο Κλισθένης, κύριε Πελετίδη, θα απαιτήσει συνεργασίες. Θα μπορέσετε να συνεργαστείτε με άλλες παρατάξεις στο Δημοτικό Συμβούλιο για το καλό του Δήμου της Πάτρας, όπως λέτε. Τώρα συνεργαζόμαστε εμείς. Και τώρα συνεργαζόμαστε. Συνεργαζόσαστε όμως με τον κύριο Πατούχα, για παράδειγμα, που έχετε την κυρία Σαμούρη, σε ανθρώπους έτσι που είναι σε αυτό το. Εμείς τι κάνουμε, εμείς συνεργαζόμαστε με όλους. Υπήρχε σε μία πρόταση. Πήγαμε στο Δημοτικό Συμβούλιο και βγάλαμε, ψηφίσαμε το τεχνικό πρόγραμμα. Μα το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου είναι ομόφωνο. Από όλες τις παρατάξεις. Το ψηφίσαν όλοι. Αυτό που το τεχνικό πρόγραμμα είναι αυτό το οποίο θα κάνουμε το 2019. Πού υπάρχει η αντίθεση. Η αντίθεση υπάρχει να φύγουμε εμείς. Σε αυτό υπάρχει μία επιμονή και το οποίο το στολίζουμε. Αλλά εμείς τι λέμε. Εμείς λέμε ότι η αλήθεια δεν χρειάζεται να την κουκουλώνεις από εδώ και από εκεί. Δεν χρειάζεται φιασίδωμα. Το ψέμα χρειάζεται φιασίδωμα. Χρειάζεται να το γυρίζεις από εδώ, από εκεί, για να μπορεί να τρέχει, για να μπορεί να στέκεται στα πόδια του. Και αυτό θα το κάνουν. Η αλήθεια όμως δεν είναι. Ποιο είναι. Ποια πρόταση κάνανε που να είπαν ότι θέλουμε να κάνουμε αυτό το πράγμα. Ότι έχουμε αντιπαράθεση, για παράδειγμα, ότι εμείς δεν θέλουμε να πληρώσουμε το νερό. Δεν το θέλουμε εμείς, δεν το θέλει ο πατραϊκός λαός. Θέλει ο πατραϊκός λαός να πάει να πληρώνει περισσότερο, πιο ακριβό το νερό. Μα λέει ο άλλος ότι κοιτάξτε να δείτε με αυτόν τον τρόπο, ας πούμε, κάποιες εγκαταστάσεις που έχετε θα εξοικονομήσετε από το ρεύμα. Και γιατί σε ενοχλεί εσένα, θα κερδίσουμε 5 ευρώ παραπάνω και θα κάνουμε 5 έργα παραπάνω. Και είσαι υποψήφιος δήμαρχος που θέλεις να γίνεις για την Πάτρα μας, εσύ πρέπει να ζητάς τα πάντα. Αν θέλεις να υπερασπιστείς τα συμφέροντα της πόλης μας. Επομένως, είναι όλα ένα ωραίο πράγμα, αλλά εμείς έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στον πατραϊκό λαό. Ο οποίος μαζί μας συμπορεύεται γιατί έχει καταλάβει ποιοι είμαστε. Εμείς δεν είμαστε μούρες. Δεν έχουμε άστρα εδώ πέρα να πάμε να κάνουμε. Εμείς ήρθαμε εδώ πέρα, μας εμπιστεύτηκε ο πατραϊκός λαός και του λέμε ότι αυτή την εμπιστοσύνη σου εμείς θα την πάμε πέρα και όλους. Και αυτός που είναι, που δυσπιστούσε, του λέμε ότι εδώ είμαστε. Εμείς θα αγωνιστούμε, δεν έχουμε άλλο λόγο ύπαρξης. Δεν θέλουμε να κάνουμε τίποτα. Ήρθαμε εδώ πέρα, όμορφα και ωραία,
και λέμε ότι η επιλογή σου πρέπει να γίνεται με την ψυχή σου και το μυαλό σου και την καρδιά σου και αν αφήσει τα ζυζάνια. Τα ζυζάνια θα συνεχίσουν γιατί χάλασε το περιβάλλον. Δεν κάνουν κουμάντο πλέον αυτοί που κάνανε κουμάντο και αν αυτοί που κάνανε κουμάντο γιατί δεν κάνανε και πέντε πράγματα για αυτή την πόλη. Μάλιστα. Κύριε Δημάρχε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Νομίζω ότι μας είπατε έτσι πολύ σημαντικά πράγματα. Βέβαια, θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε και το επόμενο διάστημα. Όπως και με όλους τους δημάρχες, άλλωστε. Βεβαίως. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε και πολύ. Εγώ. Να είστε καλά. Λοιπόν.